Απαράδεκτες συνθήκες εργασίας στο Ρέθυμνο με το καλημέρα της νέας τουριστικής περίοδου. Οι καταγγελίες είναι καθημερινές για αδήλωτη εργασία, απλήρωτη υπερεργασία, συνθήκες φόβου υπό τις οποίες οι εργαζόμενοι υπογράφουν συμβάσεις για χρήματα λιγότερα όσων προβλέπει η συλλογική σύμβαση, όπως και για εργασία παραπάνω ημερών από τις νόμιμες. Κάποιοι ξενοδόχοι εμένουν να παρανομούν και εμένουν να προσπαθούν να πιέσουν τους εργαζόμενους ούτως ώστε να υπογράψουν με χαμηλότερους μισθούς και διάφορα τέτοια, τα οποία είναι παράνομα, δεν δίνουν τα ρεπό που πρέπει, υπερεργασία πάνω του, πέραν του ωραρίου τους και φυσικά μαύρη και αδύνατη εργασία. Το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου και ο Σύλλογος Ξενοδοχοϋπαλλήλων καλούν τους εργαζομένους να προχωρούν ακόμα και σε τηλεφωνικές ανώνυμες καταγγελίες, αρκεί να αναφέρεται το είδος της παρανομίας και η επιχείρηση στην οποία αυτή σημειώνεται, για να μπορούν να αναλάβουν δράση και να μπει μια τάξη στις απαράδεκτες συνθήκες και πρακτικές στην τοπική αγορά εργασίας. Να σηκώσει το τηλεφωνό του, να πάρει στα γραφεία του σωματείου ή στο κινητό οποιοδήποτε μέλος της διοίκησης, να πει ότι αντιμετωπίζω στο τάδε ξενοδοχείο το τάδε πρόβλημα. Προσληφθούν τουλάχιστον 2 με 3 άτομα ακόμα που χρειάζεται η υπηρεσία για να έχουμε μόνιμο προσωπικό στο Ρέθυμνο. Την ίδια ώρα το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας στο Ρέθυμνο είναι στελεχωμένο με μόλις 2 επιθεωρήτριες και έναν οδηγό, με αποτέλεσμα να είναι πρακτικά ανέφικτο να ελεγχθεί αγορά εργασίας. Σύντομα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι σε συνεργασία και με ειδικά κλιμάκια που θα βρεθούν στο Ρέθυμνο από την Αθήνα, ενώ έχουν γίνει εξαγγελίες για πρόσληψη 2 με 3 ατόμων στην υποστελεχωμένη υπηρεσία. Δυστυχώς αυτό έχει μείνει μόνο στα χαρτιά και δυσκολεύεται η συγκεκριμένη υπηρεσία να κάνει τους ελέγχους. Το θετικό είναι ότι κάθε χρόνο, όπως και φέτος, κατεβαίνουν ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα.